Σήμερα έχουμε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, στην Αυγή. Θέλω να διαμαρτυρηθώ σε πολιτικό επίπεδο εδώ, βρίσκοντας την ευκαιρία στην εκπομπή σας, γιατί ενώ ούτε ο ίδιος ο κύριος Ζαχαριάδης, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας, και το σκεπτικό του το βρίσκω σωστό. Σου λέει η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, δεν διαπραγματεύεται ένας βουλευτής. Λογικό είναι. Σωστό. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αφού αυτό είναι σωστό, πώς οι εκ του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενοι και η εφημερίδα τους αρχίζουν και διαβαθμίζουν την αντιπολίτευση, την αξιωματική και τα υπόλοιπα κόμματά της και κυρίως εμάς, με κριτήριο ποιοι θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν. Διαμαρτύρομαι εντόνως για μια προσπάθεια. Με βάση προσπάθεια... αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα, τα στελέχη σας, το κόμμα σας, ναι. Μπορεί ο δημοσιογράφος να βγάλει ένα συμπέρασμα. Επειδή ξέρω, δεν θα το καταγγείλουμε, επειδή γιατί ξέρω καλύτερα δηλαδή από τον οποιοδήποτε τι λένε οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους είμαστε κάθε μέρα μαζί, οι απαντήσεις στο ερώτημά σας οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα. Δηλαδή, στο ερώτημα που κάνατε στην κυρία Κεφαλογιάννη, εάν. Και λέει ο άλλος, εάν όλα αυτά τα οποία έχω ζητήσει έρθουν, γιατί να μην το ψηφίσω. Αυτό λένε. Λογικό δεν είναι αυτό. Όταν όμως δεν ξέρει κανένας μας τη συμφωνία. Λέμε, κύριε Ρομπέρτο, με σενάρια μιλάμε. Τι αν κάνουμε τώρα. Όταν κανένας. Εσείς καλά κάνετε. Αλλά σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Όταν κανένας μας δεν ξέρει τη συμφωνία, ούτε οι ίδιοι, δεν είναι δυνατόν να διαβαθμίζεις το οποιοδήποτε κόμμα, τα στελέχη του, τον οποιοδήποτε, γιατί τότε. Με κριτήριο ποιοι ψηφίζουν και ποιοι δεν ψηφίζουν. Μάλιστα. Διότι τότε η αντιπολίτευση καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με το θέμα της Φυρών γίνεται με αυτόν τον τρόπο που γίνεται από την κυβέρνηση, με ένα σκοπό. Με το σκοπό να δημιουργήσει προβλήματα στους άλλους για να πάρει καμία ψήφο εάν και όποτε γίνουν εκλογές. Αυτό είναι η χειρότερη συνταγή για να λύνεις τα προβλήματα της χώρας σου. Και θέλω να πω, κύριε Χατζή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ότι μπορεί η διπλωματία του τηλεφώνου να είναι μια καθημερινή πρακτική των κυβερνήσεων των υπουργών, αλλά δεν είναι δυνατόν να δημιουργείς εσωτερικά πολιτικά προβλήματα όταν λες στον κόσμο ότι εγώ τη συμφωνία την έχω κάνει και περιμένω ένα τηλέφωνο από την άλλη πλευρά για να μου πει ναι ή όχι. Αν αυτό είναι μια πραγματικότητα, τότε τι ακριβώς συγκροτεί την πραγματικότητα? Ότι έχουν τελειώσει, ότι από την πλευρά της Ελλάδος είναι όλα λυμμένα τα θέματα σε ό,τι αφορά τη δική της πρόταση, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αρκεί μία επαφή, τηλεφωνική ή άλλη, για να μας πει η άλλη πλευρά προχωράμε ή δεν προχωράμε. Ναι. Αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε είναι διαμορφωμένη η συμφωνία. Σας το εξήγησα και στην αρχή, κύριε. Ουδείς γνωρίζει τίποτα περί αυτής, ναι. Και παρόλα αυτά, αντί να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα εθνικό μέτωπο οι κυβερνώντες, επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα άλλα κόμματα. Έτσι όμως δεν βγαίνει πέρα. Ναι, η θέση σας ποια είναι? Εγώ θα σας έλεγα. Α, τη θέση μας είναι. Ποια είναι, πάρα δηλαδή, πολύ... για να καταλάβουμε κι εμείς. Είμαστε το μόνο κόμμα που γιατί από το Δεκέμβριο. Διαμαρτύρεστε για μια διαβάθμιση, με συγχωρείτε, που βάζει η εφημερίδα. Και εγώ θα το έκανα. Γιατί η διαβάθμιση είναι εύκολο να γίνει. Όταν, ας πούμε, βάζετε 10 αρχές και λέτε βάσει αυτών των αρχών, εμείς θα θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Και σας λέω κι εγώ, αν αυτά ικανοποιηθούν. Έχετε και η απάντησή μας είναι σαφής. Δεν είναι απλό, δηλαδή. Η απάντησή μας είναι σαφής είναι, από τον Δεκέμβριο. Είμαστε το μόνο κόμμα που επανέλαβε δίε μου και εδώ στην εκπομπή σας λέξη-λέξη τη γραμμή που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 2000. Ναι. Για συνθετή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, ναι. Για την ισχύ της εναντί όλων. Και τα προηγούμενα χρόνια, η ενδιάμεση συμφωνία επί Ανδρέα Παπανδρέου και. Όλα είναι γνωστά αυτά. Εντάξει. Τα ξέρετε κι εσείς. Όχι, τα λέμε αυτά. Τα ξέρουν πια και οι τηλεθεατές. Στο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν ξέρω αν υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό. Θα δείτε που έλεγε, σας τον θυμίζω τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν και τον έχετε αποκαθιλώσει, αλλά. Που έλεγε ότι το όνομα. Το όνομά μας και την ψυχή μας δεν την πουλάμε. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Ναι, ήταν λοιπόν, η φράση του Δημήτρη Τσάτζου, της Μελίνας, και πέντε του διεθνών Παπανδρέου, ναι. Προσωπικοποιητή των διεθνών. Σας λέω, στον μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, έχω το βίντεο. Ναι, ναι. Γιατί δεν και τότε έγινε λοιπόν μια. Μη με πάτε πίσω, αλλά. Σας πάω πίσω γιατί. Okay, εντάξει. Δεν φαίνεται την ιστορία σας, τι να κάνω τώρα. Όλα δεκτά. Ενδιάμεση συμφωνία εν ώψη εξέβρεση σταθερή λύση που δεν βρέθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα τι λέμε. Εγώ πιστεύω ότι και η Νέα Δημοκρατία μπερδεύεται εδώ. Εσείς τι λέτε, αυτό θέλει να πει. Εμείς είπαμε γεωγραφικός προσδιορισμός σε σύνθετη ονομασία. Έναντι όλων, δηλαδή για εσωτερική και εξωτερική χρήση, χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά χωρίς το χρονοδιάγραμμα να σημαίνει τεμαχισμό του προβλήματος, όπως το έχουμε πει με κακό ηχόρο. Γιατί αυτό έχει.
σαλαμοποίηση, όπως το λέμε, για να συνεννοηθούμε. Ναι, είναι λιγάκι δύσκολο να το καταλάβω αυτό. Να σας το πω. Δηλαδή, λέει, έρχεται μια συμφωνία και λέει, το πρώτο εξάμηνο θα κάνουμε αυτό, το δεύτερο αυτό, το τρίτο αυτό, αυτό το δεχόσαστε. Σαλαμοποίηση είναι, άλλο είναι ο οδικός χάρτης, το έχω εξηγήσει για στη Βουλή. Για οδικό χάρτη μιλάω, ναι. Άλλο οδικός χάρτης και άλλο ο τεμαχισμός του προβλήματος με την έννοια. Λέμε τώρα ότι το όνομα θα είναι αυτό. Μάλιστα. Πάμε στον ΟΗΕ με βάση αυτό το όνομα. Υπάρχουν οι διμερείς αναγνωρίσεις πια με αυτό το όνομα. Υπάρχουν οι πολυμερείς αναγνωρίσεις, δηλαδή διεθνείς οργανισμοί με αυτό το όνομα. Και έναντι αυτής της συμφωνίας, σε πρώτο στάδιο, δεχόμαστε να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και το δεύτερο. Και στη συνέχεια. Ναι. Θα πάνε να αναθεωρήσουν το Σύνταγμά τους. Και όταν αναθεωρήσουν το Σύνταγμά τους, τότε εμείς κοιτάμε να τους δώσουμε μια ημερομηνία για την ημερομηνία συζήτησης της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μια αυτός είναι ο τεμαχισμός. Υποαίρεση. Ναι. Ο τεμαχισμός μας βρίσκει αντίθετους. Και ακούγοντας τη Βουλή τις περασμένες μέρες από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σου λένε κιόλας οι άνθρωποι ότι δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέρω, το είπε ο κ. Ζαχαρίας. Κυκλοφορεί ότι θα έχει έναν διετή οδικό χάρτη που θα κρύβει τον τεμαχισμό του προβλήματος. Εμείς θα πούμε όχι σε αυτό. Σας το λέω από τώρα. Εντάξει, θα πούμε όχι σε αυτό. Καταλαβαίνω. Πάμε, επίσης, λοιπόν, επίσης. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Υπάρχουν πέραν του ονόματος και ζητήματα που αφορούν το όνομα σε σχέση με άλλα θέματα που έχει ανάγκη το όνομα.